Ξεκινάμε. Η Θεοδώρα Πότα, ο Ανδρέας Σταματόπουλος. Καλησπέρα και στους δυο. Και βεβαίως, Θεοδώρα Πότα, να μας πεις τι έγινε εκεί στο Ντουμπάι. Βλέπω εδώ πολύ έντονο τον κύριο που μιλάει. Έγινε γνωστή λοιπόν η ιστορική αυτή συμφωνία και μάλιστα είχαμε και πανηγυρισμού στην αίθουσα να βλέπουμε. Αυτή είναι η πανηγυρισμή από αυτή τη συμφωνία. Ακριβώς, ναι. Μπράβο, την υποδέχτηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα και μάλιστα επιστήμονες διεθνώς λένε ότι αυτή είναι η τελευταία λύση έτσι ώστε να καταφέρουμε να βγούμε όχι αλόβητοι αλλά τουλάχιστον λιγότερο επηρεασμένοι. Άρα από είναι αυτό μια που ονομάζεται κλιματική ουσιαστικά κρίση. Συμφωνία, γιατί αλλιώς ζήτω που καήκαμε. Αλλιώς τα πράγματα θα βαίνουν όλο και χειρότερα και επί ουσίας η εν λόγω συμφωνία προβλέπει τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα με ένα δίκαιο, με έναν εύρυθμο, ισότιμο τρόπο έτσι ώστε να επιρρευτεί το καθαρό μηδέν, στόχος το 250 σύμφωνα με την επιστήμη, το μιλάμε 250? Δηλαδή για ένα χρονικό ορίζοντα. Το 250 τι εννοείς? Το 2050. Α. Το έχασα. Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Αυτός είναι λοιπόν ο χρονικός ορίζοντας και επί της ουσίας αυτό το οποίο θα προσπαθήσουν να κάνουν οι 200 αυτές χώρες που συμφώνησαν να απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα είναι να τριπλασιάσουν μέσα σε αυτό το χρονικό ορίζοντα, να τριπλασιάσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα και να ξεκινήσει μια νέα πράσινη εποχή για τον πλανήτη, γιατί το σημείο το οποίο έχει φτάσει είναι οριακό. Πάντως πώς μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, ισότιμια, να πάμε έτσι όλοι μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το μέλλον του πλανήτη, για το περιβάλλον. Πώς μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, τι ωραίες εκθέσεις θα έγραφε κάποιος με αυτές τις λέξεις, Πέμπτη, Δημοτικού, Τετάρτη, Τρίτη, μέχρι εκεί φτάνει το όνειρο, μέχρι τότε. Γιατί νομίζω βγαίνοντας από το Δημοτικό, ήδη και ως παιδί, αρχίζεις και αντιλαμβάνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είναι όπως σου τα μαθαίνουν. Πάντως πρέπει να πούμε ότι από όσο ξέρω και είχα κάνει μια δημοσιογραφική έρευνα παλιότερα, πριν 2 χρόνια περίπου, για αυτά τα θέματα και είχα μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν γίνεται. Ορυκτά, να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα επίσης δεν γίνεται. Υπενθυμίζω ότι και το φυσικό αέριο ορυκτό είναι, έτσι. Ορυκτό καύσιμο είναι. Με εξόρυξη έχουμε και ναι, το φυσικό αλλά αέριο. Γι' αυτό και τελευταία ακούγονται ότι πρέπει να αφήσουμε το φυσικό αέριο. Και γιατί επενδύσαμε τότε όλοι και πέσαμε με τα μούτρα στο φυσικό αέριο και τώρα γυρνάνε και λένε, ανοίγω παρένθεση, ότι νομίζω ο κύριος Μανιάτης το είπε αυτό, ότι θα μας χρησιμεύσει το δίκτυο φυσικού αερίου και για το υδρογόνο. Καλά το θυμήθηκα. Λοιπόν, οπότε, εφόσον οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν επαρκούν, γιατί τη μια μέρα μπορεί να μην έχει ήλιο, την άλλη μέρα μπορεί να μην φυσάει, την τρίτη μέρα μπορεί να μην έχει κάτι άλλο, πάντοτε υπάρχει backup, το οποίο αυτή τη στιγμή το backup είναι φυσικό αέριο. Δηλαδή έχεις τις ανανεώσιμες και τρέχει παράλληλα το backup φυσικού αερίου από πίσω. Οπότε πώς θα σταματήσεις τα ορυκτά καύσιμα όταν το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο? Δεν είναι, θα το σταματήσεις. Ναι, απλώς μάλλον με τέτοιες συμφωνίες, γι' αυτό και την έβαλα πρώτη είδηση, αρχίζεις και βλέπεις τον προσανατολισμό ουσιαστικά να περιορίσεις Οπότε, να είμαστε ακριβείς. Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουμε το ορυκτά καύσιμα, γιατί δεν γίνεται να σταματήσουμε το ορυκτά καύσιμα. Όταν δεν θα φυσάει, δεν θα έχει ήλιο, δεν θα έχει οτιδήποτε άλλο, θα έχει από πίσω το φυσικό αέριο που θα δουλεύει. Δεν θα έχει ήλιο, αφού πάμε σε υπερθέρμανση του πλανήτη, δεν θα έχει ήλιο. Εκεί πάμε. Υπάρχουν χώρες που δεν θα έχουν ποτέ ήλιο. Άρα, για να παράγεις ηλεκτρισμό, για να παράγεις ενέργεια κτλ., θα έχεις από πίσω να δουλεύει το φυσικό αέριο. Δεν θα επαφίεσαι στο αν θα φυσάει ο άνεμος. Οπότε, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ναι, πάντως λίγος ρομαντισμός δεν βλάπτει. Για φανταστείτε μας με γιατί λάμπες, να σταματήσουμε έτσι λοιπόν τα ορυκτά καύσιμα? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εσύ ξέρω, είχες πάντα μια διαφωνία με όλο αυτό. Μα γιατί να τα σταματήσουμε? Δηλαδή, συγγνώμη, τόσα χρόνια, 40 παραπάνω, πόσα είναι από το 70. Που παίρνουμε πετρέλαιο από τον Πρίνο. Κακό είναι, μολύνθηκε ποτέ το περιβάλλον, έγινε κάτι κακό? Όχι, μια χαρά είναι όλα με τα μέτρα ασφαλείας. Η καύση τους όλων αυτών, τώρα δεν είμαστε χημικοί, δεν είναι να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά τότε για ποιοι όλες οι έρευνες λένε ότι αυτά τα καύσιμα υπερφορτώνουν το περιβάλλον? Δηλαδή δεν είναι να το πούμε εμείς αυτό. Το θέμα είναι πώς θα αντικαθιστώνται. Δεν είναι συμφωνώ το γιατί να σταματήσουν. Πώς να τα έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα επάρκεια λιγνίτη, μπορούμε να καίμε μόνο λιγνίτη. Και μια χαρά θα είμαστε και δεν επιβαρύνουμε και το περιβάλλον, γιατί είμαστε στο 0,00 κάτι. Δεν είμαστε η Κίνα. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να βλέπουμε λίγο και το συμφέρον της χώρας μας. Αυτό είναι όταν άλλο. Αυτό είναι όταν η φύση σου δίνει το λιγνίτη, σου δίνει το πετρέλαιο,
σου δίνει. Αυτά είναι από τη φύση έρχονται, έτσι. Όταν δεν τα κατασκευάζουμε. Εγώ θα το υποθέσω διαφορετικά. Αέριο. Όταν είσαι η τελευταία τρύπα του ζουρνά σε οικονομία και σε προβλήματα που έχεις και αντιμετωπίζεις, δεν πρέπει να είσαι ο πρώτος που θα βγει για το περιβάλλον μπροστά και να κόψεις το καύσιμο που θα μπορούσε να σε διευκολύνει. Όταν η Γερμανία βάζει, λέει, το 2030 και αν θα σταματήσω, λέει, το λιγνίτι, εμείς γιατί ο Μητσοτάκης, γιατί άλλο, έτρεξε και το έκανε έτσι άμεσα. Να το έκανε νωρίτερα από κάθε άλλη χώρα. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ σε όλα τα επίπεδα, ναι, αλλά σε και αυτό. Και το πληρώσαμε στο ενεργειακό τότε με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν είχαμε λιγνίτη, δεν έχουμε κανένα ανάγκη, ούτε φυσικό αέριο, ούτε τίποτα. Και έχουμε και το καινούριο εργοστάσιο που τώρα λειτουργήσε του λιγνίτη. Μα είναι αυτά τρελά πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλη υπόθεση. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του Ρέντι. Ο κύριος οικονόμου υπουργός λέει ότι έχουμε στοιχεία για τον καθοδηγητή και έρχονται και συλλήψεις καινούργιες από ό,τι μαθαίνουμε, Ανδρέα. Σαν να βλέπουμε το ίδιο έργο με την υπόθεση Άλκη Καμπανού. Και εκεί μας λέγαν παχιά λόγια. Ποιος ήταν ο καθοδηγητής, ποιος έδωσε τα όπλα, το μαχαίρι και τα στυλάρια στους χούλιγκανς που σκότωσαν, που δολοφόνησαν τον Άλκη Καμπανό. Ποιος ήταν ο καθοδηγητής, μάθαμε ποτέ. Μάθαμε ποιοι ήταν από πίσω αυτοί που δίνανε τα όπλα στους παοκτσίδες, χούλιγκανς και πήγανε στον Άλκη. Δεν πειράζει, γιατί τουλάχιστον εξιχνιάστηκαν τα Τέμπη. Είδαμε τι έγινε και εκεί, έτσι. Τίποτα, η μεγάλη διαδήλωση. Το μαχαίρι που μπήκε στο κόκαλο, ναι. Ναι. Οπότε τα ίδια που είχαμε ακούσει τότε, ακούμε και τώρα. Ποιος καθοδηγητής και ποιοι κρύβονται από πίσω και 200 λέει υποθέσεις πήγανε στον εισαγγελέα που έχουν να κάνουν. Ναι, διαβάζω ότι χούλιγκανς με εμπλοκή σε ληστείς και ναρκωτικά ανάμεσα στα 200 ονόματα που έδωσαν οικονόμου Βρούτσης στον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, τα είχε όλα αυτά, τα ξέραν τα ονόματα, τα δώσαν τώρα στον Άριο Πάγο για να κάνει μία δικογραφία, αν είναι πολλές μικρές και καθυστερούν. Έτσι, αυτά τώρα, συγγνώμη, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, σε ανθρώπους που έχουν την πολιτική βούληση, έτσι θα λυθεί το πρόβλημα του χουλικανισμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, κλείνουμε 2 μήνες στα γήπεδα, 3, και λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, κλείσουμε επειδή έχουμε πρόβλημα στα νοσοκομεία, να κλείσουμε τα νοσοκομεία, έχουμε πρόβλημα στα σχολεία, κλείσουμε τα σχολεία. Έχουμε πρόβλημα στην κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Θα απαγορεύσουμε τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους δρόμους. Λύθηκε το πρόβλημα. Και δεν επίσης θα έχει ούτε ένα αυτοκίνητο στον και δρόμο. Και επίσης, τι νόημα έχει ο αθλητισμός αυτού του ύφους, αν δεν συμμετέχει κόσμος. Δηλαδή, το θέμα είναι να επιστρέψουμε στα γήπεδα, θα πω εγώ. Οι οικογένειες να μην φοβούνται να πάρουν οι γονείς τα παιδιά τους να πάνε στα γήπεδα. Αυτό θα ήταν το θέμα. Όχι το θέμα να μην είναι χωρίς θεατές στα γήπεδα. Τι κάνουμε δηλαδή. Δεν υπάρχει. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και τα έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν βλέπουμε να υπάρχει βούληση. Και επειδή μιλάμε για το κακό στο χειρότερο, νομίζω ο απλός κόσμος είναι συγκλονισμένος με την περίπτωση αυτή του αστυνομικού, για αυτή την υπόθεση που μιλάμε στο Ρέντι, ο οποίος αστυνομικός ακροτηριάστηκε και το πόδι του, Θεοδώρα, πότε, έτσι. Και συνεχίζει να δίνει μάχη για 6η ημέρα, παραμένει στο νοσοκομείο, στην ΜΕΘ. Χτες έγινε γνωστό ότι σταθεροποιήθηκε περαιτέρω η κατάσταση της υγείας του και από ό,τι μάθαμε θα βγει σταδιακά από την καταστολή, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει υποστεί εγκεφαλικές βλάβες ή ζημιές στα ζωτικά του όργανα εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας που υπέστη έπειτα από την ναυτική φωτοβολίδα που τον χτύπησε στο πόδι. Και χτες, μάλιστα, οι γιατροί επιχείρησαν να μειώσουν τα φάρμακα τα οποία του χορηγούν για την πυκτικότητα του αίματος. Και σύμφωνα και με το ιατρικό ανακοινοθέμη, η υγεία του δεν φάνηκε να παρουσιάζει τουλάχιστον κάποια επιδείνωση. Όλο το Πανελλήνιο εύχεται ταχύ ανάρρωση στον αστυνομικό και νέα ακροτηρίασαν το αριστερό πόδι του 31χρονου. Για 6η ημέρα είναι στην ΜΕΘ. Τι να πω, μακάρι να γίνει το θαύμα των Χριστουγέννων με τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε στα εθνικά μας θέματα. Χθες ο Στέργιος ο Καλόγυρος έφυξε πολλά ζητήματα στην εκπομπή του, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Αποκαλύφθηκαν και πράγματα τα οποία δεν τα βλέπετε συχνά για το τι πραγματικά έγινε με τον επίσκεψη Ερντογάν όταν έφυγε στη συνέχεια στο αεροπλάνο και τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος στους Τούρκους δημοσιογράφους. Αυτό σχολιάζει ο Στέργιος ο Καλόγυρος με τον συνάδελφο τον κύριο Βλάχο. Στο σημείο αυτό θέλω να σας διαβάσω τι είπε ο Ερντογάν μέσα στο αεροπλάνο στους δημοσιογράφους τους Τούρκους φεύγοντας από την Αθήνα. Θα διαβάσω κατά λέξη για να βγάλετε κι εσείς το συμπέρασμα το οποίο έβγαλα κι εγώ. Δηλαδή ο Ερντογάν ουσιαστικά θέτει θέμα συνεκμετάλλευσης. Διαβάζω τα λόγια του κυρίου Ερντογάν. Η στάση μας απέναντι στη δίκαιη κατανομή των φυσικών πλούτων της περιοχής μας
ήταν η ίδια από την αρχή. Έχουμε ισχυρή θέληση να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να παραβιάσει τα δικαιώματά μας. Είναι δίκαιη και δυνατή και χωρίς αποκλεισμούς μια κοινή χρήση. Είναι δίκαιη και δυνατή χωρίς αποκλεισμούς μια κοινή χρήση. Αυτό έλεγε η κυρία Βλάχο μέσα στο αεροπλάνο. Αυτό είπε μέσα στο αεροπλάνο και κανένας από τους εξαγορασμένους εκδότες με τη λίστα Πέτσα δεν το ανέφερε. Διότι όλοι λέγαμε, τώρα που θα φύγει από την Αθήνα ο Ερντογάν, θα μιλήσει στους δημοσιογράφους. Τι θα πει, ορίστε τι είπε, συνεκμετάλλευση. Αυτό που το είδατε κύριε Βλάχο. Στην απομαγνητοφώνηση που έγινε από τις δηλώσεις του Ερντογάν στους Τούρκους δημοσιογράφους. Το μετέδωσαν οι Τούρκοι. Μάλιστα. Θα μετέδωσαν οι Τούρκοι. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Ερντογάν, τι σημαίνει ότι κάποιοι εδώ στην Ελλάδα πιθανώς να σκέφτονται τη λύση ΛΙΑΜΕΠ στην εκμετάλλευση του Αιγαίου, της Μεσογείου και διχοτόμες της Κύπρου, δύο κράτες στην Κύπρο και όλα τα σχετικά. Είναι έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό λέει. Λέει πολύ απλά. Οι θέσεις μας είναι οι ίδιοι από την αρχή. Στη δίκαιη κατανομή. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει η θέση μας. Δεν υποχώρησε κατά δεν υποχώρησε καθόλου. Βέβαια. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν και εδώ μιλάμε για το γεγονός ότι φαίνεται η πρόθεση του κυρίου Ερντογάν για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Θα πω εδώ, επειδή αύριο θα φιλοξενήσω και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γλαβίνα, ότι διαβάζω ότι και από το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση της, αυτής της έλευσης του κυρίου Ερντογάν από το γεγονός ότι στην Καθημερινή δόθηκε κάποια συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί ο κύριος Ερντογάν λέει ότι θέλει όλα να μπουν στο επίπεδο της συζήτησης στη Χάγη. Αυτό το όλα. Γίνεται, ναι, εμείς δεν το δεχόμαστε. Αλλά λέω ότι εκείνος το επαναφέρει συνέχεια. Λογικό είναι. Αυτό είναι τα συμφέροντά του. Κοιτάει και καλά κάνει. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, εφόσον τελικά δεν θα κάνουμε εξορίξεις, τι συνεκμετάλλευση το Αιγαίο να κάνουμε? Όπου θα σταματήσουν οι εξορίξεις. Ναι, μάλιστα. Άρα μας λύνουν τα χέρια μας αυτά που αποφάσισαν. Στο Ντουμπάι και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πάμε στην υπόθεση Μπελέρη. Μιλάμε για 37 βέτο στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, που είναι η απάντηση της Αθήνας στην αδιαλεξία Ράμα. Και εδώ φαίνεται ότι σηκώνει τον Γάντι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή που ακολουθεί ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, πρέπει επιτέλους να ορθώσουμε ανάστημα και να προστατεύσουμε τους ελληνικούς πληθυσμούς στη Βόρειο Ήπειρο, στην Αλβανία δηλαδή, η οποία μειονότητα εκεί είναι ελληνική, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλους. Είναι μια ελληνική, εθνική μειονότητα και επιτέλους πρέπει να την προστατεύσουμε. Καλά κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης και λέει θα βάλω βέτο κτλ. Από την πλευρά του ο Ράμα λέει, δεν πάει να την αχθεί στον αέρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εγώ δεν κάνω πίσω. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι πρώτα βγαίνει ο Ράμα, κάνει δηλώσεις και αυτά που λέει μετά από λίγο βγαίνει η δικαιοσύνη αλβανική και βγάζει την ετοιμιγορία που έχει πει ο ίδιο ο Ράμα σε δηλώσεις. Άρα εδώ δεν έχουμε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε μια χώρα όπως η Αλβανία, αλλά μια καθοδήγηση, μια χειραγώγηση και μια υπαγόρευση των αποφάσεών της. Οπότε δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Γιατί ενδεχομένως κάποιος θα πει να, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Σωστά, αλλά εκεί δεν είναι ανεξάρτητη όπως φαίνεται. Οπότε ο Μητσοτάκης σε αντίθεση, γιατί εδώ δείχνει για άλλη μια φορά αυτό που είχε πει και ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Χρήστος Τσαρτζετάκης, ότι είμαστε έθνος, ανάδελφο έθνος. Άρα βλέπουμε ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει μην ασχολείσαι τώρα και είναι εναντίον μας. Δεν θέλουν να μας υποστηρίξουν σε αυτό το θέμα. Σου λέει πού να μπλέκουμε τώρα, έχουμε άλλα ζητήματα να ασχοληθούμε, αλλά η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτό που τις επιτάσσουν έτσι, εθνικά τις συμφέροντα. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει, τέλος πάντων. Και οι Έλληνες, γιατί είναι Έλληνες άνθρωποι που κατοικούν εκεί, δεν πρέπει να είναι αποκομμένοι. Ανήκουν στο ελληνικό έθνος και πρέπει να τους προστατεύει η ελληνική κυβέρνηση. Πώς βγαίνει ο Ερντογάν και προστατεύει όχι Τούρκους. Και δείχνει και μια ισχύ, δείχνει νομίζω όλο αυτό. Ναι. Και διεθνώς δείχνει μια ισχύ και νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι που λένε ότι αφού έχει κερδίσει τις εκλογές ο Μπελέρης, πρέπει να ορκιστεί δήμαρχος. Και εφόσον δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Αλβανία, πολύ σωστά βάζει βέτο, όπως έχει δικαίωμα άλλωστε η χώρα μας, και
παρεμποδίζει την ευρωπαϊκή ένταξη, την ευρωπαϊκή ακόμη πορεία. Ακόμη δεν είχαμε αντίδραση από την πλευρά ΡΑΜΑ μετά από αυτά. Είχαμε. Έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ο ΡΑΜΑ, ο οποίος είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να πει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν θα κάνω πίσω, δεν με νοιάζει. Ήταν πολύ προκλητικός ο ΡΑΜΑ. Okay. Οπότε νομίζω, γιατί συνήθως, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια, τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, η χώρα μας είχε μια πολύ διαλλακτική διάθεση έτσι. Και έτσι μια τάση να όλο να διαπραγματεύεται, να συζητάει και να μην ορθώνει ανάστημα. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό έχει αλλάξει και πιστεύω να συνεχίσει και τις επόμενες συνεδριάσεις και αποφάσεις για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Έτσι ακριβώς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Τώρα να πω ότι όσον αφορά την Γαλλία, θα μείνουμε λίγο στην διεθνή επικαιρότητα, οδηγείται σε πολιτική κρίση φαίνεται η Γαλλία με αφορμή τη μετανάστευση. Για κινησμό κατηγορεί ο Μακρόν την αντιπολίτευση. Αφορμή το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, το οποίο έχει ήδη εγκρίνει η Γερουσία, αλλά απέρριψε τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα που πέρασε, η Εθνοσυνέλευση. Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε σύσσωμη αντιπολίτευση από την άκρα δεξιά έως και την αριστερά. Τώρα κυρίες και κύριοι έχουμε κατάπαυση, ανθρώπινη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που ζητάμε ψήφισμα η Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Υπέρ ψήφισαν να πούμε 153 άτομα, κατά 10 και σημειώθηκαν 23 αποχές. Και να επιστρέψουμε στα ενεργειακά μας, αυτά που λέγαμε, σε ενεργειακό κόμβο μετατρέπεται η Θράκη. Στις 17 Δεκεμβρίου πιάνει λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη το τεράστιο δεξαμενόπλιο FSRU. Δεν ξέρω και αν το λέω και σωστά, Θεοδώρα Πότα. Την προσεχή Κυριακή εκτός απρόπτου, 17 του μηνός, αναμένεται να πιάσει λιμάνι το πρώτο FSRU στην Ελλάδα. Θα μετατρέψει την χώρα μας, την Βόρεια Ελλάδα, σε έναν ισχυρό ενεργειακό κόμβο, όπως γίνεται γνωστό, έναν ενεργειακό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την νοτιοανατολική Ευρώπη. Μιλάμε για ένα τεράστιο δεξαμενόπλιο, το βλέπουμε και στους δέκτες μας, μήκους 288,6 μέτρων, πλάτους 44 μέτρων και ύψους 26,2 μέτρων. Είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, όπως γίνεται γνωστό. Μεταφέρει LNG, δηλαδή υγροποιημένο φυσικό αέριο, και έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί ως μια πλωτή υποδομή αποθήκευσης και εκ νέου αεριοποίησης του φυσικού αερίου. Την προσεχή Κυριακή, λοιπόν, αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, και είναι αληθές το γεγονός ότι βλέπουμε να καταβάλλονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να αλλάξει το ενεργειακό τοπίο στην Ελλάδα. Μένει να δούμε που θα πάει βέβαια σε όλο αυτό. Άρα βλέπουμε πάλι ότι επενδύουμε και κάνουμε συνέχεια νέες εγκαταστάσεις και πάρα πολλά πράγματα για ορυκτά καύσιμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχει κάποια περίπτωση όταν από την αρχαιότητα, από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος μέχρι σήμερα, προσπαθούμε να βρούμε τέτοια πράγματα, τώρα ξαφνικά επειδή το αποφασίσαμε θα πούμε τέλος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Ή δηλαδή άμα κάπου έχει χρυσό δεν θα κάνουμε εξορίξεις, είναι δυνατόν? Νομίζω αυτά είναι, δεν έχουν να κάνουν την πραγματικότητα. Μάλιστα. Τώρα έχουμε τα δικά μας, τα πιο δικά μας, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ενίσχυση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση ζητά ο κύριος Ζέρβας για να μην αυξηθούν τα τέλη έως 35%. Αυτά που είχε περιορίσει τα τέλη, που είχε μειώσει μάλλον, χωρίς να φτάσει βέβαια στο 50% που είχε υποσχεθεί, πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι αυτό μετακυλίστηκε σε προβλήματα που αντιμετωπίζει οικονομικά ο Δήμος. Ξένα κόλλημα τώρα, δεν κατάλαβα. Πώς ο Ζέρβας από την αρχή μέχρι το τέλος της θητείας του λέει καταφέραμε να μειώσουμε τα τέλη, και τώρα τι σου λέει, ότι επειδή μείωσα τα τέλη θέλω λεφτά από την κυβέρνηση? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι ακριβώς είναι, δηλαδή πάντοτε έλεγε εμείς θα μειώσουμε τα τέλη και άρχισε να μειώνει τα τέλη γιατί σου λέει μπορούμε. Και τώρα σου λέει ότι τελικά ήταν λάθος, δεν μπορούμε. Χρειάζομαστε να καλύψουμε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε από τη μείωση των δημοτικών τελών. Αυτό είναι. Είναι απορία άξιο. Είναι απορία άξιο και δείχνει μια αποτυχία του ίδιου του Ζέρβα, έτσι. Και είναι κάτι το οποίο είχε πει προεκλογικά ο κύριος Ζέρβας, είχε δεσμευτεί γι' αυτό, και μάλιστα πάρα πολλά στελέχη της Δημοτικής Αρχής το επαναλάμβαναν διαρκώς και σε συνεντεύξεις τους και σε τοποθετήσεις τους, αλλά και σε συνομιλίες που είχαν με τους δημότες Θεσσαλονίκης. Και τώρα φαίνεται ότι ο κύριος Ζέρβας υποβάλλει αίτημα προς την κυβέρνηση και προς όλα τα αρμόδια υπουργεία για μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθούν τα οικονομικά βάρη του Δήμου, για να μην πάει επί της ουσίας
το μάρμαρο στον πολίτη, στον δημότη. Γιατί είναι ήδη επιβαρημένος, λέει ο κύριος Ζέρβας, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της χώρας, αλλά για εδώ μας νοιάζει, με τις πληθωριστικές πιέσεις, με την ακρίβεια, με. Επομένως, για να μην τον δυσκολεύσουμε κι άλλο εμείς, παρακαλώ πολύ, χορηγήστε μου αυτό το ποσό. Έτσι πάει. Ναι, πάντως, έχω ξαναπεί, πάντοτε έβλεπα πολλά λεφτά να πληρώνω στον λογαριασμό, επειδή εγώ είμαι στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 30 ευρώ δημοτικά τέλη τώρα σε κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ, πολλά νομίζω, είναι πάρα πολλά. Δεν είδα και ποτέ να μειώνονται, είναι αλήθεια, και γύρω πάντοτε ήταν. Τι να πω τώρα, εντάξει, ο Αγγελούδης θα αναγκαστεί, βεβαίως αυτό τον συμφέρει τώρα τον Αγγελούδη, θα έχει τη δικαιολογία, θα πει ορίστε. Ο Ζέρβας ο ίδιος ζητάει λεφτά, τα μείωσε και πρέπει να έχουμε έλλειμμα. Πρέπει να τα ξαναυξήσουμε για να. Πάντως παίζει αυτό σαν σενάριο ότι σκέφτεται ο κύριος Αγγελούδης να τα ξανακούσει, να τα ξαναυξήσει. Και θα τα ακούσει τότε. Και θα τα ακούσει, είναι σίγουρο. Λοιπόν, πώς, από πού αλλού θα βρει λεφτά. Δεν ξέρω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν είναι καλό να αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Ξεκινώντας έτσι, τον εμπιστεύτηκαν οι Θεσσαλονικείς, δεν ξέρω αν είναι καλό ψυχής με αύξηση των δημοτικών τελών. Θα το καθυστερήσει όσο μπορεί, μην πάει με το καλημέρα, αλλά κάποια στιγμή να το κάνει, αναπόφευκτο είναι. Τώρα, η Θεσσαλονίκη πήρε το χρήσμα ως Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού 2024. Έτσι θα ολοκληρώσουμε, με κάτι καλό. Να και μια ευχάριστη είδηση λοιπόν. Έγινε μια επίσημη εκδήλωση. Βλέπουμε και την εικόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και εκεί πραγματοποιήθηκε ανάθεση της πόλης Θεσσαλονίκης ως Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού 2024. Το παρόν έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο κύριος Νίκος Ζεϊμπέκης, και η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Εθελοντισμού, η κυρία Θωμαή Τσούρλου. Μια πραγματικά πολύ ευχάριστη είδηση. Βεβαίως στη σκιά των όσων συμβαίνουν, αναφέρομαι στα γεγονότα τα οποία εκτυλίσσονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, πέρα από τον τραυματισμό 31χρονου αστυνομικού. Δυστυχώς έχουμε αρκετές επιθέσεις οι οποίες σχετίζονται με οπαδικά κίνητρα, έχουν ένα οπαδικό υπόβαθρο σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά τα όσα έχουν ανακοινωθεί και εξαγγελθεί, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ευχόμαστε λοιπόν με το νέο έτος να αλλάξει το τοπίο στον αθλητισμό και να αντιληφθούν ορισμένοι ότι ο αθλητισμός είναι γιορτή και ότι ενώνει και δεν διχάζει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη βήματα για να πάμε εκεί. Δεν θέλω να είμαι μίζερος καθόλου, αλλά Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού με το καφτατζόγλιο είναι ακατάλληλο, τα μισά γήπεδα να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό έλεγε προχθές ο Νίκος ο Πετρουλάκης όταν μιλήσαμε, ότι πρέπει να δούμε με τις αθλητικές υποδομές της πόλης, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα με όλες αυτές, αυτά που λες Ανδρέα Σταματόπουλε, δεν είναι μιζέρια, δεν είναι γκρίνια μάλλον, είναι κατάθεση, είναι ρεπορτάζ. Παλιά περνούσες μπροστά από το Καφτατζόγλου, έβλεπες εκεί τα νερά, τα συντριβάνια, τώρα δεν είναι όλα παρατημένα, εγκαταλελειμμένα, δεν είναι τίποτα. Ήταν, έβλεπες φώτα ωραία εκεί, ήταν ένα ωραίο. Τώρα που είπατε φώτα, θα το πω στον αέρα, πριν επικοινωνήσουμε με την περιφέρεια, θέλω μια απάντηση από Σέιχ Σου. Από το δρόμο που βγάζει από το κέντρινο λόφο, για να καταλάβετε, στην περιφερειακή. Το παρατήρησα 3 φορές, δεν είναι μία φορά δηλαδή, δεν έχει φωτισμό. Άνετα, απορώ δηλαδή πώς δεν γίνονται, μπορεί να γίνονται κιόλας, δεν το ξέρω, πώς δεν γίνονται τροχαία. Γιατί είναι ένας κατασκότεινος δρόμος, το να έχετε υπόψη σας. Εκεί λογικά είναι Δήμος Θεσσαλονίκης ο δρόμος. Ναι, δεν έχει φωτισμό καθόλου, τίποτα. Μηδέν. Δηλαδή, και επειδή είναι δρόμος που δεν περνάνε εκατοντάδες αυτοκίνητα, περνάνε όμως. Περνάνε πολλά αυτοκίνητα που κόβουν για να βγουν περιφερειακό. Τώρα και με το flyover, πολλοί παίρνουν άλλες κατευθύνσεις τέλος πάντων για να βγουν όπου θέλουν να πάνε. Είναι επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχει. Είναι κανονικά δηλαδή τα φώτα, αλλά δεν είναι αναμένα. Δεν καταλαβαίνω. Οικονομία, χαλασμένα, δεν ξέρω. Ή κάποιος υπάλληλος ξέχασε να τα ανάψει. Εγώ, όποτε περνάω εγώ, είναι ξεχνάω να τα ανάψει. Με περιμένει. Θεοδώρα Πότα, τι έχουμε στις 5 σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Στις 5 σήμερα αναμένουμε πλήρη ρεπορτάζ, τα οποία θα αφορούν σίγουρα τις εξελίξεις όσον αφορά την σύνοδο στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός και τα είπαμε και νωρίτερα για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και οι ακριβείς δηλώσεις του, οι επόμενοι βηματισμοί της κυβέρνησης. Ρεπορτάζ για τους δικηγόρους, οι οποίοι απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου. Είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Όχι.
Όχι. Είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και βεβαίως σήμερα έχουμε και πρεμιέρα για το καλάθι των Χριστουγέννων. Είναι κάτι που επίσης αφορά αρκετό κόσμο. Είχαμε και δηλώσει από τον κύριο Σκρέκα. Είπε ότι θα σταματήσει να υπάρχει αναρχία στην αγορά. Αναφέρθηκε και στις πληθωριστικές πιέσεις, το ζόρι επί της ουσίας, το οποίο βιώνουν πάρα πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Και αναμένουμε και σε δύο ημέρες και το καλάθι του Άι Βασίλη. Μια χρήσιμη πληροφορία για όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν παιχνίδια σε όσο το δυνατόν πιο προσιτές τιμές, διότι τώρα νονοί, συγγενείς, φίλοι, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς έχουν το χρέος τους. Έτσι είναι και ο Άγιος Βασίλης στη μέση. Σε λίγες ημέρες αναμένουμε να κάνει την έλευσή του. Έτσι, εγώ έχω πάνω από τον ουρανό. Έχω βάλει 6 κάλτσες στο σπίτι μου. Το όσο πιο πολλές βάζεις, τόσο πιο πολλές πιθανότητες. Όχι, αλλά σε μία αναφέρει, καλά θα είναι. Ό,τι προλάβουμε δηλαδή. Πάντως είναι αυτό με την ακρίβεια, είναι κάτι το οποίο πραγματικά. Παλιά δεν έδινα σημασία στις τιμές, τώρα βλέπεις πόσο αυξάνονται, μέχρι και το τζόκερ αυξήθηκε και πήγε στο 1 ευρώ. Διπλό είναι. Είναι δυνατόν. Ναι. Τυχαίο που αρχίσαμε να το ρίχνουμε και εμείς που δεν τα κάνω, το κάναμε στο τζόκερ, δεν τυχαίο. Άντε στα άλλα λες πρώτες στήλες αυτά, στο τζόκερ γιατί αυξήθηκε. 6 στήλες πλέον είναι διπλή τιμή. Διπλή τιμή και μάλιστα αρκετοί το αντιλαμβάνονται τώρα που πηγαίνουν εν ώψη εορτών να πιάσουν την καλή και μετά λες να το πάρω πίσω. Δεν θα το πάρεις πίσω γιατί αν κερδίσει τελικά. Τι θα γίνει. Πάντως, με συγχωρείτε, έχουμε και φορολοταρία. Πολύ σημαντικό, φορολοταρία Δεκεμβρίου. 12 υπερτυχεροί θα λάβουν από 100.000 ευρώ. Εσύ έχεις παράπονο που δεν σου έχει τύχει ποτέ, ούτε εμένα. Φοβερό παράπονο. Και εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ. Και εμένα δεν μου έχει τύχει και τώρα. Όμως νομίζω τώρα είναι η σειρά μας. Τώρα αναμένουμε. Αναμένουμε τα νεότερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα θα γίνει φορολοταρία. Πολύ ωραία, άντε να δούμε. Να είμαστε τυχεροί. Τέλος πάντων, να είναι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ανάγκη βασικά. Σωστά. Αυτό είναι το θέμα, το πιο σημαντικό. Ποιοι δεν τα έχουν, βέβαια, είναι ένα άλλο ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Σταματόπουλο και την Θεοδώρα Πότα. Κυρίες και κύριοι, πάμε διάλειμμα.